τις άλλα προσευχόμαστε. Η σκέψη όλων είναι με την οικογένεια και με το παιδί με τον Ισανό Κώστα. Από εκεί πέρα μιλάμε για μια ευθεία βολή, η οποία βάλει από πίσω, σπάει το τζάνι που βρίσκεται πίσω από το κεφάλι και καρφώνεται στο κεφάλι του άλλου παιδιού. Οποιασδήποτε δηλώσεις για δίθεν κίνηση του παιδιού κατά των αστυνομικών, ασφαλώς πέφτει στο κόμμα. Δεν μπορεί να υφίσταται κάτι τέτοιο. Το παιδί μόλις είχε βάλει βενζίνη από ένα βενζινάρκο, μη πληρώνοντας, μη καταβάλλοντας το κίνημα, ξεκίνησε μια καταδίωξη. Το μόνο που ήθελε ήταν προφανώς να αποφύγει τη σύλληψη για αυτό το οποίο είχε κάνει. Δεν κινήθηκε ποτέ κατά των αστυνομικών. Οι αστυνομικοί ερχόντουσαν από πίσω και έβαλαν, όπως προκύπτει ασφαλώς από τη φορά της φέτας, της βολίδος, από πίσω, όπου χτυπάει, σπάει το τζάμι, περνάει μέσα από το μαξιλαράκι και καρφώνεται στο κάτω του κεφάλι. Είναι άλλη μια εκδήλωση για μένα μιας ακραίας, μιας αστυνομικής βίας. Είναι μια δολοφονική επίθεση. Όταν καταδιώκεις ένα άτομο γνωρίζοντας το λόγο του οποίου καταδιώκεις, όχι διότι έκανε έναν βιασμό στα πλαίσια του αυτοφόρου, διότι έκανε μια ληστεία, διότι έκανε ένα κοινό επικίνδυνο έγκλημα, αλλά διότι μόλις είχε βάλει βενζίνη χωρίς να καταβάλει το κίνημα του εξωτερικού και καταδιώκεις και φτάνεις σε αυτό το σημείο προκειμένου να του συμβάλλει να του συμβάλλει, μιλάμε για μια δολοφονική επίθεση. Θα δηλώσουμε την παράσταση για υποστήριξη της εταιρείας, θα διορίσουμε το γενικό σύμβουλο προκειμένου να δούμε ακριβώς ποιες ήταν οι συνθήκες του περισσότερου. Ασφαλώς αυτή τη στιγμή νομίζω τα νομικά είναι δευτερεύοντα. Πρώτα απ' όλα, κάνουμε τις σχέσεις μας.